Το 1927 αποκάλυψε είσοδο προϊστορικού σπηλαίου κοντά στο χωριό Ελένες, Αμαρίου του νομού Ρεθύμνης, το οποίο έγινε γνωστό ως Τρύπα του Μαργελέ. Το βάθος του είναι ανεξερεύνητο ακόμα. Το 1932 οι ανασκαφές του σημερινού τιμωμένου μας στην Αμνησό της Κρήτης έφεραν στο φως μινωική επαυλή της μεσομινωικής τρίτης περίοδου με θαυμάσιες τοιχογραφίες. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών βρήκε ηφαιστειακό υλικό σε μινωικά στρώματα, πράγμα που τον οδήγησε στην άποψη ότι ο μινωικός πολιτισμός πρέπει να καταστράφηκε από την ηφαιστειακή έκρηξη της θύρας. Τη θεωρία αυτή την δημοσίευσε το 1939. Αυτό τον οδήγησε το 1967 στη μεγάλη ανακάλυψη του προϊστορικού οικισμού στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Μια φορά γέμ και ένα γερό, βασιλιάς καλός, όριζε το απομακρυνό. Το 1934 έφερε στο φως μεγάλο οίκημα του τέλους της μεσομινωικής περίοδου στην περιοχή του Αποδούλου στο νομό Ρεθύμνης. Το 1934, κοντά στο χωριό Μονοπολάτα της Κεφαλονιάς, ανακάλυψε Μυκηναϊκό νεκροταφείο 1300 με 1100 π.Χ. με πλήθος πύληνων και χάλκινων αντικειμένων, καθώς και μία σαρκοφάγο. Το 1963 έκανε ανασκαφές στο νησάκι που βρίσκεται μέσα στην υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης, στην Κεφαλονιά, όπου ανακάλυψε ιερό αφιερωμένο στον Θεό Πάνα, καθώς και κεραμική του 3ου και 4ου αιώνα π.Χ., όπως ιδόλιο του Πάνα, λιχνάρια και πλάκες με ανάγλυφη γυναικεία μορφή και με πομπή νυμφών. Θυμούμως τώρα τη γιαγιά, έντια λόγιζε να αρχίζει. Και σε καιρούς αλλοτινούς όνους την αρμενίζει. Και σε καιρούς αλλοτινούς όνους την αρμενίζει. Κατά την περίοδο 1967-1974 πραγματοποιεί ανασκαφές στο ακροτήρι της Σαντορίνης, όπου ήρθε στο φως μια ολόκληρη πόλη της υστεροκυκλαδικής περίοδου. Θα μένει κάτω από ηφαιστειακά υλικά. Να μου μιλήσει ρουλευτά για κοινά και για τα άλλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα. Ο σημερινός τιμωμένος μας υποστήριξε ότι η Σαντορίνη ήταν η χαμένη Ατλαντίδα που αναφέρει ο Πλάτων. Για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα. Η τυχαία έβρεση το 1969 ενός τάφου στη θέση Τσέπη Μαραθώνος οδήγησε τον σημερινό τιμωμένο μας στην αποκάλυψη μεγάλου μέρους προϊστορικού νεκροταφείου και στην ανασκαφή κατά την περίοδο 1970-1973 27 τάφων. Για βασιλιάδες νιούς καλούς που καστρά επατούσαν, τσίμα είσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Άλλες περιοχές στις οποίες ο ήρωος μας είχε ανασκαφική δραστηριότητα ήταν η αρχαιολογική χώρη της Αμφιγενίας και της Περιστεριάς στη Μεσσηνία. Ευρήματα από τις ανασκαφές στεγάζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας. Τσίμα είσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Τα ερείπια της Κράνης και η τάφη της Λιβαθός στην Κεφαλονιά. Οι Αρχάνες της Κρήτης, μικρή ανασκαφική δραστηριότητα. Ποιος είναι? Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός. Χιόντεν ο ύπνος ο γλυκής, δόξευγε το μυαλό μου, στον κόσμο το παραμυθιό γυρίζω λογισμός μου.
Ο Σπυρίδων Μαρινάτος γεννήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς στις 4 Νοεμβρίου του 1901 και πέθανε στον χώρο των ανασκαφών του προϊστορικού οικισμού του ακροτηρίου της Σαντορίνης. Στον κόσμο το παραμυθιό γυρίζω λογισμός μου. Σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από που αποφύτησε το 1921. Το 1925 διορίστηκε έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης. Κατά την περίοδο 1927-1929 έφυγε για μετεκπαίδευση στη Γερμανία. Την περίοδο 1937-1939 ήταν διευθυντής αρχαιοτήτων και ιστορικών μνημείων του Υπουργείου Παιδείας. Το 1939 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έσβησε ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου. Ιστορίες της γιαγιάς από τα όνειρά μου. Το 1955 εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ιστορίες της γιαγιάς από τα όνειρά μου. Την περίοδο 1955-58 διετέλεσε για δεύτερη φορά διευθυντής αρχαιοτήτων και ιστορικών μνημείων του Υπουργείου Παιδείας. Κι έρχονται απ' το παλιό καιρό, Θεέ μου να ήταν αλήθεια, ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια. Το 1958 εκλέχθηκε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ώρες αεροφύσιμα κίνα τα παραμύθια. Το 1967 ανέλαβε τη Γενική Επιθεώρηση Αρχαιοτήτων. Κατά την περίοδο 1967-1974 πραγματοποίησε ανασκαφές στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Μη κλαις μικρή μου και πληγές, ανοίγεις μου στα στήθη, εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Το Σεπτέμβριο του 1967, στην αίθουσα διαλέξεων της ΕΣΥΕΑ, ο Σπυρίδων Μαρινάτος έκανε μια ιστορική ανακοίνωση για το ανασκαφικό του έργο στην Ίσο Θήρα. Απεδείχθη ότι ευρισκόμεθα ενώπιον μεγάλου συγκροτήματος, το οποίο περισσότερον φαίνεται να είναι ανάκτορον. Τα δωμάτια είναι πλήρη παντός είδους αρχαιοτήτων. Αυθονοτάτη είναι η ζωγραφική κεραμική. Ευρέθησαν σαφή ίχνη μεγάλου σεισμού, ο οποίος κατέριψε τα οικοδομήματα προτού αρχίσει η βροχή της Κυσσύρεως και της Τέφρας. Εμείς οι δυο θα κάνουμε τον κόσμο παραμύθι. Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα ευρήματα ανακτορμινοϊκής εποχής επιβεβαιώνουν τη θεωρία του ότι ο μινοϊκός πολιτισμός καταστράφηκε το 1500 π.Χ. από γιγαντιαία έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Ο Σπυρίδων Μαρινάτος οραματιζόταν να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο μουσείο ανασκαφή, όπου ο επισκέπτης θα βλέπει μίαν προϊστορική Πομπεΐαν, όπως ήταν κατά τη στιγμή, οπότε από τόμος εκόπη το νήμα της ζωής της, κάποτε πέριξ του 1500 π.Χ. Μίγλες μικρή μου και λιγές, ανοίγεις μου στη στήθη, εμείς οι δυο θα κάνουμε τον κόσμο παραμύθι. Ο Μαρινάτος υπήρξε μια ισχυρή, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που προκάλεσε αντιδράσεις όταν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έγινε Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων και δήλωσε ότι καμία άλλη ηγεσία δεν τον είχε βοηθήσει μέχρι τότε στις ανασκαφές του. Εμείς οι δυο θα κάνουμε τον κόσμο παραμύθι. Αν
και η θεωρία του αρχαιολόγου για την καταστροφή της Μινωικής Κρήτης δεν επαληθεύθηκε, η ανακάλυψη του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι θεωρείται κορυφαία στιγμή της αρχαιολογίας διεθνώς. Την 1η Οκτωβρίου του 1974, ενώ επέβλεπε τις εργασίες στην Τριγωνική Πλατεία στο Ακρωτήρι της Θύρας, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στα ερείπια της πόλεως που ανακάλυψε και ανέσκαψε. Σπυρίδων Μαρινάτος. Εργασία Γιώργου Πιτροπογιαννάκη. Θυμούμως τώρα τη γιαγιά, έντια λόγιζε να αρχίζει και σε καιρούς αλλοτινούς όνους την αρμενίζει και σε καιρούς αλλοτινούς όνους την αρμενίζει να μου μιλήσει ρουλευτά για κοινά και για τα άλλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για βασιλιάδες νιούς καλούς που κάστρα επατούσα, τσιμαΐσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα, τσιμαΐσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Όταν ο ύπνος ο γλυκής δόξευγε το μυαλό μου στον κόσμο των παραμυθιών, γυρίζει ο λογισμός μου στον κόσμο των παραμυθιών, γυρίζει ο λογισμός μου. Έσβησε ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου, τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου, τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου, κι έρχονται απ' το παλιό καιρό, Θεέ μου να ήταν αλήθεια, ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια, ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια. Μίλες μικρή μου και πληγές, ανοίγεις μου στα στήθη, εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι, εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι.